Δεν υπάρχει ερώτηση, έτσι. Να βοηθήσουμε τον Γιάννη να κάνει ένα σχόλιο. Μικροχειρουργικά πάντα. Κάνετε ευρεία τομή στον όρχη και αναζείτε με τη μικροχειρουργική τα σφαντοζάρια ή πολλαπλές μικρές. Κάνω μια ευρύτε, προσπαθούμε με μια μικρή μεγέθυνση αρχή να βρούμε ανάγκες περιοχές στον ενώδη χιτώνα. Κάνουμε μια ευρεία διάνοιξη του ενώδη χιτώνα με αποτέλεσμα να έχουμε όλη πλήρη έκθεση του αρχικού παρεγχήματος για τη μικροχειρουργική. Και μετά πλέον παρακολουθούμε τις περιοχές που είναι πιο πυκνές στις θερματικά σωληνάρια, αυτές που έχουμε τη μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και κάνουμε μια ευρεία διάνοιξη του ενώδη χιτώνα. Αυτές που φαινόταν τα σωληνάρια λίγο πιο δεταμένα. Ακριβώς, από εκεί. Και παίρνουμε πολύ μικρά κομμάτια ορχικού ιστού. Και επίσης, γιατί δεν προηγείται πρώτα η ΜΕΖΕ στην κεφαλή της επιδημίδος? Είναι μια δεκτή. Δεν το χρησιμοποιούμε. Προτιμήσεις είναι αυτά. Γούστα που λένε. Όχι, γιατί εκεί είναι τα πιο όριμα που μας ζωζάρει. Το κασέρο γιατί δεν τα δικιά. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Πέστε μου λίγο, μπορείτε να καταψύξετε κατευθείαν, έχετε αυτές στα Γιάννενα, έτσι, έχετε αυτές τις δυνατότητες, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, πρέπει να έχεις υποστήριξη για αυτά τα πράγματα. Το πρόβλημα το μεγάλο για τον χειρουργό, αυτό είναι και κυρίως για τον βιολόγο, είναι ότι σε... Περιμένετε λίγο, τώρα. Το πρόβλημα το μεγάλο για τον χειρουργό, από την εμπειρία μου σας λέω, είναι ότι σας πιέζει ο γυναικολόγος μέσω του βιολόγου, όπου δεν βρίσκει σπερματοζωάρια. Οπότε εκεί πλέον, εγώ προσωπικά έχω αναγκαστεί να κάνω μια ευρεία διάνοιξη, ενώ δεν έχω βρει διαφορά στο αν έχει με ευρεία διάνοιξη περισσότερες πιθανότητες να βρεις σπερματοζωάρια καλύτερα από ότι με τις πολλαπλές. Από την πίεση, να πούμε άντε, πόσες φορές να. Ακριβώς. Βέβαια υπάρχει καταγεγραμμένη χαρτογράφηση. Αυτό είναι κάτι πιο ειδικό να βρεις τα διατεταμένα. Αλλά άμα δεν βρεις τα διατεταμένα, πας με την βιβλιογραφία του Τάρα από την ΕΠΟΕΤΣΙ εδώ και 15 χρόνια. Περιγεγραμμένη χαρτογράφηση του όρχη, έτσι. Για αυτές τις περιπτώσεις, για την ανέβρεση σπερματοζωαρίων. Κάποια άλλη ερώτηση έχουμε από το ακροατήριο? Όχι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για πάλι τον κύριο Γιαννάκη.